κυβέρνησή μας οδηγεί την ελληνική κοινωνία σε μια νέα ημέρα. Σε μια ημέρα που θα αγωνιζόμαστε όλοι μαζί για μια δίκαιη ανάπτυξη, που θα υποστηρίζεται η επιχειρηματικότητα και θα δημιουργούνται διαρκώς νέες, σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, που θα σημαίνει την επιστροφή των Ελλήνων που έφυγαν μέσα στην κρίση πίσω στη χώρα μας. Οι Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έζησαν σκοτεινές ημέρες. Το ίδιο το αγροτικό επάγγελμα κινδύνευσε με αφανισμό. Σήμερα η προσπάθεια της κυβέρνησής μας να ενισχυθεί η εργασία στο χωράφι και σε μια κτηνοτροφική μονάδα είναι κρίσιμη και ανεκτήμητης αξίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι αυτό που πετυχαίνουμε σήμερα με την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου είναι να ενδυναμώσουμε την Ελλάδα και τον Ελληνισμό. Είναι το ορόσημο της συνολικής μας πολιτικής που έχει ως στόχο την προάσπιση των συμφερόντων ολόκληρου του έθνους. Η σκέψη μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα σύνορα της χώρας μας, εκεί όπου λαμβάνει χώρα ένας αγώνας για τη διασφάλιση των εθνικών μας κεκτημένων. Είμαστε δίπλα με όλη μας την ψυχή σε όλους όσους αυτές τις κρίσιμες ώρες δίνουν αυτόν τον μεγάλο αγώνα για την πατρίδα μας.